σε αυτό που είπε ο κύριος ο προπροηγούμενος, τι θα γράψει ιστορία μετά 30 χρόνια. Θα γράψει τον επικίδιο. Θα γράψει τον επικίδιο. Είμαστε ευχαριστημένοι. Είμαστε ευχαριστημένοι επειδή μετά 30 χρόνια το πιθανότερο είναι η ιστορία να πετάξει στον κάλαθο των απορριμμάτων όλους αυτούς σήμερα που παριστάνουν το πολιτικό σύστημα. Είμαστε ευχαριστημένοι. Αν έχει χαθεί και η πατρίδα. Φαντάζομαι πως όχι. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου πάντα σας λέω, πρέπει με κάθε τρόπο, κάθετα και με την μεγαλύτερη δυνατή ένταση, να αποκλείσουμε την οποιαδήποτε αιματοχυσία. Με πλήρη κατανόηση στην οργή σας. Να αποκλείσουμε με κατά κάθε τρόπο, αυτό να πούμε, τρόπο την αιματοχυσία. Με κάθε τρόπο. Η δύναμη του κόσμου μέσα από συντεταγμένη και οργανωμένη αντίδραση, αν το καταφέρει, είναι τέτοια. Απόδειξη. Θέλετε απόδειξη. Γιατί επέδειξαν αυτή την αγριότητα και την αθλειότητα για να διαλύσουν αγκαλιά με τους κουκουλοφόρους το πολιτικό σύστημα για να διαλύσει την πλατεία Συντάγματος στη συγκέντρωση των αγανακτισμένων. Γιατί τρέμουν την αντίδραση τη συλλογική και συνολική. Στο Σύνταγμα οι 200.000 των ανθρώπων, 300 πόσοι είχαν μαζευτεί στο τέλος, ούτε όπλα είχαν όπως είπατε, ούτε μαχαίρια, ούτε καλάσνικοφ, τίποτα δεν είχαν. Είχαν τη φωνή τους. Και αυτό είναι που τρέμουν αυτοί που ξεπουλάν την πατρίδα μας. Αυτό είναι που τρέμουν. Ούτε τα όπλα ούτε τίποτα. Τη φωνή του κόσμου τρέμουν. Άρα λοιπόν, αντί να μιλάτε για όπλα, για εξεγέρσεις, για αιματοχυσίες και για τέτοια που έχουμε πολύ πολύ νοπή εμπειρία στην Ελλάδα, πολύ πιο αποτελεσματικό θα είναι μια συλλογική και κοινή οργάνωση. Τέλος, κάπου εδώ θα τελειώσουμε. Να σας πω ότι για την επόμενη Δευτέρα, σκέφτομαι με αφορμή ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν δικαιούνται με κανέναν τρόπο να πουλήσουν και να ξεπουλήσουν αυτά που οι άλλοι άνθρωποι έκαναν. Σκέφτομαι λοιπόν την άλλη εβδομάδα να μιλήσουμε, αν δεν συμβεί τίποτα άλλο πάλι, για τον Βενιζέλο, μη τρομάζετε, τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Για έναν Βενιζέλο που έφτιαξε τη Μεγάλη Ελλάδα. Να δείτε και να δούμε και να θυμηθούμε πώς έγινε αυτό το κράτος. Πώς έγινε αυτό το κράτος και που βρήκαν αυτοί το δικαίωμα σήμερα να το τσαλαπατήσουν, να το ξεφτελίσουν και να το πουλήσουν. Να δούμε λοιπόν και με έναν άλλον τρόπο αν το έχουν αυτό το δικαίωμα. Σχεδιάζω λοιπόν, πάντα να λέμε πρώτο Θεό σε σχεδιασμούς, έτσι που πάνε τα πράγματα. Αλλά σχεδιάζω την επόμενη εβδομάδα να μιλήσουμε για κάποιον άλλον Βενιζέλο. Για την επανάσταση του Θερίσου. Πώς έγινε η Κρήτη ελληνική. Πώς έγινε μετά η Ελλάδα των πέντε υπήρων. Αυτή η Ελλάδα που την κάνανε αυτή εδώ πέρα περίγελο της ανθρωπότητας. Σκίτσο πρωτοσέλιδο σε όλα τα περιοδικά της Ευρώπης. Να δουν λίγο, αν έχουν στοιχειώδη τσίπα επάνω τους, να δουν πώς έγινε, με πόσο αίμα, με πόση θυσία, με πόσον αγώνα, πολεμικό, διπλωματικό και προσωπικό κάποιων ανθρώπων, με πρώτο τον Ελευθέριο Βενιζέλο, πώς έγινε αυτό το πράγμα η Μεγάλη Ελλάδα και πώς του κατήντησαν αυτοί. Αυτά σας λέω με μια επιφύλαξη βέβαια για την άλλη εβδομάδα. Επί του παρόντος, περάσαμε λίγο και 5-6 λεπτά, ελπίζω να μην δημιούργησα πρόβλημα στους τεχνικούς μας. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε αυτή την πρώτη εκπομπή, τελειώνοντας την, επειδή χρόνια πολλά, αυτός είναι ο 17ος χρόνος, χρόνια πολλά γνωριζόμαστε και ξέρετε την ηρεμία και την αυτή της εκπομπής, να ζητήσω, αν όχι να ζητήσω συγγνώμη, να ζητήσω την κατανόησή σας και για την ένταση και για το ύφος αυτής της εκπομπής. Αλλά σας έχω πει και άλλη φορά, πολύ πριν το καλοκαίρι βέβαια, ότι έχω και ένα καλό πράγμα από μόνο το, αλλά κακό για την τηλεόραση. Κακό για την τηλεόραση, ότι έχουμε στην ψυχή μου, το έχω και στο στόμα μου. Όταν λοιπόν είμαι αγανακτισμένος, χάνοντας την πατρίδα μου, δεν μπορώ να είμαι ήρεμος. Ζητώ την κατανόησή σας, πιστεύω ότι την έχω. Με αυτά που είπαμε, ευχαριστώ έτσι που παρακολουθήσατε αυτή την πρώτη και δύσκολη εκπομπή, ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και την επόμενη Δευτέρα θα είμαστε κοντά με το θέμα που είπαμε. Επί του παρόντος, καλή σας νύχτα, καλό σας ξημέρωμα.